Μαζί μας. Καλή σήμερα, κυρία Βασιλείου. Καλή σας μέρα, κύριε Μητρόπουλη. Λοιπόν, αυτό κάποιοι το έχουν κλάβει ως, στην αρχή τουλάχιστον, στο άκουσμα της είδησης, ως πρωταπριλιάτικο ψέμα. Αλλά δεν ξέραν ότι παρόμοιο θέμα είχε μπει και πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος. Καταρχήν, να πούμε ότι γενικότερα εξετάσεις, μάλλον δοκίμια τα οποία δίνονται παγκύπρια σε παιδιά, έτσι και αλλιώς υπάρχουν εδώ και κάποια χρόνια, δίνονται στα παιδιά της τρίτης και στην έκτη τάξη, τα παιδιά της έκτης τάξης του Δημοτηρίου, τα θέσεις αλφαβητισμού. Εκείνο το οποίο έτσι προκάλεσε, αν θέλετε, έτσι κάποιο προβληματισμό, αν θέλετε, σε επίπεδο ΟΕΣ, ήταν αφενός το γεγονός ότι δεν είχαμε κάποια ενημέρωση από πλευράς Υπουργείου, δεν είχαμε κληθεί δηλαδή για να ενημερωθούμε ή και να καταθέσουμε εισηγήσεις, κύριε Δημητρόπουλε, γιατί ξέρετε, ως εκπαιδευτική οργάνωση, ως οργάνωση που αποτελείται από εκπαιδευτικούς, ουέ και αλλήμωνα δεν μπορούμε να καταθέσουμε εισηγήσεις σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών που είναι ανώσπαστο μέρος της διδασκαλίας. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα ευρύτερα με το Υπουργείο της Παιδείας. Ή αποφεύγει σκοπίμως ή δεν το έχει σε προτεραιότητα να διαβουλεύεται με τις εμπλεκόμενες εκπαιδευτικές οργανώσεις. Είναι ένα θεματάκι. Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο έχω πει και εγώ αρκετές φορές. Είναι βασική αρχή, αν θέλετε, όταν κάποιος θέλει να κάνει κάποια αλλαγή σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος, να προσθέσει σε θέματα πολιτικής με κάποιες άλλες, τέλος πάντων, εισηγήσεις κλπ. Πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να καλέσει τους εμπλεκόμενους φορείς και να τους ενημερώσει, να τους εμπλέξει, να καταθέσουν εισηγήσεις και όλα αυτά. Και νομίζω διαχρονικά, κύριε Δημητρόπουλε, ξέρετε, διαχρονικά φάνηκε ότι όσες φορές κλείθηκε η ΠΟΕΣ και κατέθεσε εισηγήσεις και ενημερώθηκε και οι αντιδράσεις μειώθηκαν και ήταν αχρίαστες μάλλον οι αντιδράσεις, όταν ενημερώνεται κάποιος μειώνεται και η πιθανότητα να αντιδράσει σε κάτι που γνωρίζει ότι είναι θα γίνει με τον άλφα τρόπο και όχι με τον φύτα τρόπο. Επίσης, ο σχεδιασμός, αυτό το έχουμε αποδείξει, αυτό έχει αποδειχθεί μάλλον διαχρονικά. Επομένως, αυτό είναι το βασικό. Η διαβούλευση είναι στοιχείο του διαλόγου, δεν μπορώ να το συζητάμε τώρα. Ακριβώς. Να δω κάτι, επί της ουσίας τώρα, αυτό είναι τελεσίδικη απόφαση του Υπουργείου ή είναι απλά μία σκέψη? Η απόφαση είναι τελεσίδικη από ό,τι διαφάνηκε και χθες. Κατά κρύβεια, χθες είχαμε έτσι μια συνάντηση για να ενημερωθούμε, κύριε Δημητρόπουλε. Γι' αυτό και τοποθετούμε έτσι, αρχίζοντας από το σημείο της ενημέρωσης που θεωρώ πολύ σημαντικό. Επομένως, από την ενημέρωση που είχαμε χθες, η πρόθεση είναι να υπάρξει κάποιο τεστ και στα παιδιά της πρώτης τάξης σε αντιστοιχή από ό,τι μας έχει λεφθεί και με το τεστ αλφαβητισμού όπου όπως έχω πει ισχύει και γίνεται τα τελευταία χρόνια σε τρίτη και σε έκτη τάξη. Η φιλοσοφία δηλαδή πάνω κάτω είναι η ίδια, γι' αυτό και εμείς αναμένουμε μια συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, η οποία ακριβώς να πλαισιώνει τη συγκεκριμένη έρευνα. Όπως έχω πει, είναι κάτι κατά αντιστοιχεία με αυτό που συμβαίνει σε τρίτη και σε έκτη τάξη. Αυτό μας έχει υποθεί χθες. Αναμένουμε και την εγκύκλιο. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, κύριε Δημητρόπουλε, εκείνο που λέμε εμείς παιδευτικοί είναι ωραία. Η αξιολόγηση βεβαίως είναι ένα εργαλείο απόσπαστο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το οποίο βεβαίως εφαρμόζουμε και εμείς ως εκπαιδευτικοί. Από εκεί πέρα είναι, το ερώτημα είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή, με ποιο τρόπο, σε περίπτωση που διαφανεί ότι υπάρχει μια μερίδα παιδιών κλπ. Που χρειάζονται κάποια στήριξη, κάποια ενίσχυση κλπ. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Άρα λοιπόν θα πρέπει, εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, ότι θα πρέπει το Υπουργείο να είναι έτοιμο να προσφέρει, να δει τους αριθμούς, τέλος πάντων τις ανάγκες που υπάρχουν και να προχωρήσει σε εκείνες τις διαδικασίες και εν ώψη και τη τελέχωση των σχολικών μονάδων για να δοθεί χρόνο σε αυτά τα παιδιά, να έχουν δηλαδή χρόνο ισχυρική διδασκαλία ή άλλων
ζητημάτων για να μπορέσουν να, να καλύψουν, να αντεπεκθέσουν, να διορθώσουν τις όποιες ελλείψεις. Και βεβαίως αυτό είναι και το ζητούμενο και όσον αφορά τα τεστ αλφαβητισμού και τις τρίτης τάξης και τις έξι, γιατί πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν δίνονταν χρόνος για αυτά τα παιδιά, με εξαίρεση την περσινή χρονιά που διανύουμε, όπου δόθηκε κάποιος χρόνος και αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, να το πούμε γι' αυτό. Ναι. Επομένως, τα τεστ, ναι, υπάρχει έτσι μια θεωρία, ένα σκοπός, αλλά το σημαντικό είναι πώς θα αξιοποιηθούν σωστά για να στηριχθούν αυτά τα παιδιά. Αυτό το θέμα είχε μπει και πέρυσι, κυρία Βασιλείου, και πέρυσι είχε τεθεί παρόμοιο θέμα. Είχε τεθεί παρόμοιο θέμα όσον αφορά την προδημοτική εκπαίδευση, πάλι με την πρακτική να μην ενημερωθεί η οργάνωση τελευταία στιγμή, στάλεγε μια εγκύκλωση κλπ. Με ένα τεστ το οποίο ήταν έτσι και πολύ μεγάλο και δεν ανταποκρινόταν, είχαν αρκετά θέματα. Υπήρχε πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια για να μπορέσουν οι συνάδελφοι, οι νηπιαγωγοί να το τρέξουν το συγκεκριμένο τεστ. Άρα υπήρχαν πάρα πολλά ζητήματα. Είχαμε έτσι μια-δυο συναντήσεις με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και με το Υπουργείο Παιδείας. Και ναι, μετά από απόφαση και της οργάνωσης, το περσινό τεστ σε προδημοτική δεν είχε γίνει. Και γι' αυτό να το τονίσω, κύριε Δημητρόπουλε, αναμένουμε και την εγκύκλιο, η οποία και θα ξεκαθαρίζει και θα πλαισιώνει, αν θέλετε, την όλη διαδικασία, και αναμένουμε να δούμε και το τι μηχανισμοί θα υπάρχουν στα παιδιά που θα φανεί ότι χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη. Αυτά είναι τα σημαντικά στοιχεία. Σε αυτά εστιάζουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Επομένως, άρα τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα όσον αφορά τις προθέσεις του Υπουργείου πάνω σε όλα τα ζητήματα. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Τώρα δεν ξέρω, η δικιά μου σκέψη είναι εξής. Στο όνομα της όποιας νεοτερίστικης έτσι παρέμβασης στην παιδεία ή εξχρονισμού της παιδείας, να μην φλωμώσουμε με εξετάσεις τα παιδιά μας, αρχής γενομένης από την προδημοτική δηλαδή, έτσι. Έτσι. Συμφωνούμε, αυτό, κύριε Δημητρόπουλε, συμφωνούμε. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο ότι σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα εννοείται ότι δεν πρέπει να το μετατρέψουμε σε εξεταστικό κέντρο και Σωστό. Η έννοια των εκπαιδευτικών από το πρωί μέχρι το βράδυ να είναι οι εξετάσεις και τα τεστ και όλα αυτά. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Άρα θα μιλήσουμε και στην πορεία για να δούμε. Από την άλλη, υπάρχει και η ανάγκη να συσθένει του έγκαιρου εντοπισμού παιδιών που χρήζουν ενισχυτική διδασκαλία και όλα αυτά. Επομένως, κάπου η μέση λύση είναι το ζητούμενο και το ιδεατό. Επομένως, εδώ είμαστε να το παρακολουθούμε. Όπως σας έχω πει, αναμένουμε και τις λεπτομέρειες, αν θέλετε, σχετικά με τα συγκεκριμένα δοκίμια, τεστ κλπ. Και εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βασιλείου, για ακόμη μια φορά. Καλή συνέχεια.